Το Δίατς στην αντεπίθεση για τα Τρίκαλα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον παίχτη των Τρικάλων. Το shoot the ball out. 37 λεπτό, Χένριξεν για τον Φλίψεν. Ο Γερμανός έξω από την περιοχή του Τρικάλων επιχειρεί το shoot. Διώχνει ο Ζαφίρης, Λιμπερόπουλος καναδιώχνει ο Ζαφίρης. Μεγάλη ευκαιρία στο 37. 51 λεπτό, Σιμνιεύσκι μαζί με τον Μπαχατουρίδη. Δίσδυση του Πολωνού πέφτει στο έδαφος. Ο κύριος Παπίλιας δίνει το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Οι διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Φλίψεν απέναντι στον Ζαφίρη, 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 60 λεπτό. Ο Φλίψεν έτοιμος για το φάουλ, δίνει την πάσα στον Καραγκούνη. Το σούτ του Καραγκούνη διώχνει ο Ζαφίρης, Γκούμας και 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 66 λεπτό. Μπασινάς επιχειρεί την παλιά για τον Βαζέχα. Ο Πολωνός προσπαθεί να μπει στην περιοχή των Τρικάλων. Το γύρισμα Λιμπερόπουλος δοκάρει, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 82. Φλίψεν νέο shoot out. Για μια ακόμη φορά δημιουργήθηκαν ευκαιρίες, πάρα πολλές, κλασικότατες ευκαιρίες. Σκοράραμε δύο φορές και για μια ακόμη φορά η άμυνα δεν αισθάνθηκε καθόλου πίεση επιθετικών ποδοσφαιριστών. Ο ποδοσφαιριστής Ασάνοβιτς είναι μέσα στους 25 παίχτες, στους οποίους υπολογίζω για το φετινό πρωτάθλημα. Όταν βάλαμε τον γκολ, είδαμε πόσο πιο εύκολα ήταν τα πράγματα, όταν τα Τρίκαλα αναγκάστηκαν να ανοιχτούν. Ελπίζω στη συνέχεια να πάμε ακόμα καλύτερα, αλλά αυτό που έχει σημασία για εμάς, όπως είπα και στην αρχή, ήταν οι τρεις βαθμοί. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα, ο Άρης και ο Ιωνικός πήραν ισοπαλίες στην Ξάνθη και την Πάτρα. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως και στους δύο αγώνες οι γηπεδούχοι έχασαν πέναλτι. Στην Ξάνθη ο Μπάς σούταρε στο δοκάρι, ενώ στην Πάτρα ο Βούξεβιτς έστειλε την μπάλα out. Στην Πάτρα, Παναχαϊκή Ιωνικός, επιθετικά άρχισαν οι Πατρινοί. Ανατρέπεται ο Νατροσβίλη από τον Ροντρίγκε στο τρίτο λεπτό. Ο Παπαδάκος δείχνει το σημείο του πέναλτι. Ο Βούξεβιτς στέλνει την μπάλα έξω από το τέρμα του Στρακόσκα. Το 10ο λεπτό, Ιωνικός βγαίνει μπροστά και με τον Σύρο τον Αφάς με κεφαλιά ανοίγει το σκορ 0-1 παρά την προσπάθεια του Αμπαδιωτάκη. Μετά, ένα δυνατό σούτ από τον Νατροσβίλη υποχρεώνει τον Στρακόσκα να πετάξει την μπάλα κόρνερ και στο 43. Μετά το κόρνερ, ο Βούξεβιτς ισοφαρίζει 1-1 για την Παναχαϊκή που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Είχαν την ευκαιρία να πετύχουν δεύτερο γκολ και το νικητήριο με τον Σολάκη, αλλά αυτό σα στόχησε απέναντι από τον Στρακόσα. Στην Ξάνθη δεν ήταν καλό το παιχνίδι. Ξάνθη Άρης τελείωσε 0-0 ο αγώνας. Το πέναλτι που κέρδισε η Ξάνθη, ανατροπή του Μάτζου επί του Κυπαρίσι. Το πέναλτι έδειξε ο Βαλιάνος. Ο Μπα σημαδεύει το δοκάρι του Καταριανάκη. Στο δεύτερο ημίχρονο, η χαμένη ευκαιρία με το Δαλκίδι για τον Άρη. Απέκρουσε ο Μπούτσεκα, έμεινε το 0-0. Ένα μεγάλο παιχνίδι σε εξέλιξη στο γήπεδο της Τούμπας. Μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα ΠΑΟΚ ΑΕΚ 4-4. Μόλις τελειώσει το παιχνίδι, θα έχετε ευκαιρία να δούμε όλα τα γκολ από τη συνάντηση. Ο Ολυμπιακός τώρα βρίσκεται στην Πορτογαλία, αφού αύριο αντιμετωπίζει την Πόρτο στον δεύτερο αγώνα του για τους ομίλους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στόχος της ελληνικής ομάδος, όπως είπε ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, είναι να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση του θεσμού. Ο Ολυμπιακός πέταξε το πρωί για το Πόρτο, δίχως τον τραυματία Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Η απουσία του διεθνούς αμυντικού είναι και το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς για τον αγώνα που θα γίνει αύριο στον Τασάντας με αντίπαλο την Πόρτο για το Champions League. Το πρωινό ξύπνημα φαίνεται επηρέασε στους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, αφού κανείς από αυτούς δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους για το μάτς με την Πόρτο για το Champions League. Αυτή τη φορά δεν έγιναν δηλώσεις ούτε από τον προπονητή του Ολυμπιακού, Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος πάντως χθες είχε δημοσιοποιήσει τις απόψεις του για το μάτς με την Πόρτο στη συνέντευξη τύπου την οποία είχε δώσει. Σε ένα παιχνίδι που είναι και για αυτούς και κατά γνώμη μου και για εμάς, παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα. Κεντρικό πρόσωπο πάντως στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Πόρτο και τον Ολυμπιακό θα είναι αναμφίβολα ο Σλοβαίνος Ζλάτκο Ζάχοβιτς, άλλοτε ποδοσφαιριστής των Πορτογάλων. Ερωτηθείς από τον Αντένα, ο διεθνής παίκτης έδωσε τις δικές του εκτιμήσεις για την έκβαση αυτής της συναντήσεως. Αυτό θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι στην καριέρα μου. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση για μένα να βρεθώ αντιμέτωπος με τους φίλους μου στην Πόρτο. Όμως πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει και θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για να τον βοηθήσω. Στο γήπεδο της Τούμπας, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο 90 λεπτό. Επαναλαμβάνω, πάω ΚΑΕΚ 4-4 και να δούμε τώρα μέχρι στιγμής πώς έχει διαμορφωθεί το αποτέλεσμα. Φιλόδοξη ομάδα της Θεσσαλονίκης, δυνατός όσο ποτέ άλλο τα τελευταία χρόνια. Να δούμε τώρα τον Νικολαίδη, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή. Πέφτει ο Μιχόπουλος, το ανατρέπει πέναλτι. Τον Μιχόπουλο εκτελεί και τον ντέρμπι, ξεκινά με γκολ με την ΑΕΚ να κάνει το 0-1. Να εκτελέσει ο Μαραγκός, η μπάλα στα δίχτυα, 1-1. Η Ένωση έτοιμη να εκτελέσει το πρώτο της κόρνερ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Στο 21ο λεπτό με τον Δημήτρη Μάρκο. Η κεφαλιά από κοντά ο Νικολαίδης, 2-1 για την ΑΕΚ. Στην αντεπίθεση να χτυπήσει το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Να ο Νικολαίδης πάλι αποφεύγει τον Ντόλμπεργκ. Τακουνάκι στον Μάρκο. Κοιτάξτε το αυτογκόλ και το 3-1 για την ΑΕΚ. Πάνω στην μπάλα ο Μαραγκός. Και πολλοί κόσμος στα καρέ του
Ατματζίδη 3-2 από τον Ντόλμπεργκ. Μειώνει το σκόρο ΠΑΟΚ. Τώρα στο δεύτερο λεπτό, δεύτερο ημιχρόνου, η ΑΕΚ με κεφαλιά φτάνει στο 4-2. Άλλο ένα μούδιασμα της άμυνας και αυτός είναι ο Τραϊανός Δέλας. Δεύτερη κίτρινη στον Νένατ Μπιέκοβιτς. Η ΑΕΚ μένει με 10 παίκτες. Ο Μπιέκοβιτς, ο οποίος κάνει το τραγικό λάθος να μην ακούσει το σφύριγμα του διαιτητή Δούρου. Ένα πεδαριώδες λάθος για τον Σέρβο επιθετικό της ΑΕΚ. Να δούμε εδώ τη σέντρα από τον Βενετίδη. Η μπάλα στα δίχτυα. Το 3-4 από τον Γεωργιάδη του Χαραλάμπου. Νάγκμπε. Φραντζέσκο στο σούτ. Στους αμυντικούς. Μαραγκός επαναφέρει. Δεν υπάρχει offside. Το Νάγκμπε 4-4. Το 4-4 για τον ΠΑΟΚ. Ο Βαλένσια είναι. Είναι ο Βαλένσια αυτός που βάζει φωτιά στην Τούμπα.